Κυρίε και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μα. Καθώ η αγωνία κορυφώνεται για την ανταλλαγή των ομήρων και την απελευθέρωσή τους από Χαμά και Ισραήλ, πάμε να δούμε όλε τι εξελίξει και συνδεόμαστε αμέσω με τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Γεωργία. Μίνα, καλησπέρα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Ράφα, καθώ εκεί πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα πάντα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, στην ιατρική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού, οι πρώτοι όμοιροι που απελευθέρωσε η Χαμά. Βρίσκονται λοιπόν, όπω μαθαίνουμε, καθοδόν προ το Ισραήλ. Ε, Μόλι φτάσουν λοιπόν στα σύνορα Ισραήλ με τη λωρίδα τη Γάζα, θα του παραλάβει στρατιωτικό και ιατρικό προσωπικό και με ασθενοφόρα θα στην αεροπορική βάση που βρισκόμαστε. Είναι η αεροπορική βάση Χατζερίμ στην έρημο Νεγκέβ, βορειοδυτικά τη πόλη Μπερσεβά. Εδώ λοιπόν, αφού θα του εξετάσουν οι γιατροί του στρατού, στη συνέχεια θα επιβιβαστούν σε τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα. Στο ελικόπτερα μέσα θα υπάρχει και ιατρικό προσωπικό και εκπρόσωποι του στρατού, αλλά και εκπρόσωποι του ανθρωπίνου δυναμικού του στρατού. Στη συνέχεια θα του μεταφέρουν σε νοσοκομεία του. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία, αλλά και σε κεντρικό νοσοκομείο που συνήθω ε, τι προηγούμενε φορέ μεταφέρθηκαν οι όμοιροι τη Χαμά από τι προηγούμενε φορέ που έγινε απελευθέρωση ομήρων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Πρωθυπουργό Νετανιάχου α, μαζί με τον Υπουργό Άμυνα Ζιουάβ Γκαλάν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο τύπου στο Τελαβίβ και παρακολουθούν όλη τη διαδικασία α, και ενημερώνονται φυσικά για όλε τις λεπτομέρειες, Ενώ ο Μπένι Κάντ, πρώην Υπουργό Άμυνα και μέλο του Πολεμικού Συμβουλίου, βρίσκεται αυτή την ώρα στην πλατεία Ομήρων, στην πλατεία στερότο όπου έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμοι, εκατοντάδε Ισραηλινοί, και περιμένουν να μάθουν ότι οι πρώτοι όμοιροι της Χαμάς παραδόθηκαν και βρίσκονται σε Ισραηλινό έδαφο μήνα. Τα βλέμματα λοιπόν όλου του κόσμου είναι στραμμένα εκεί που βρίσκεσαι εσύ, εκεί, εκεί που βρίσκεσαι εκεί τώρα Γεωργία Γαρατζιώτη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιχείρηση για την ανταλλαγή των ομήρων. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και εμείς κυρίες και κύριοι για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας.